Από 6.000 ως 8.000 ευρώ εκτιμάται ότι ανέρχονται ετησίως οι ζημιές που προκαλούν οι λαγοκέφαλοι στα αλιευτικά εργαλεία των ψαράδων, όπως παρουσίασαν ειδικοί σε σχετική ημερίδα στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποιήθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η ζημιά για τα εργαλεία και για τα φαγωμένα αλιεύματα. Για τα δύο αυτά είναι περίπου στις 6.000 ετησίως, αλλά εμείς υπολογίσαμε και το κόστος των παραπάνω ωρών εργασίας που προκύπτουν, οπότε είναι ένα κόστος γύρω στις 8.000 ετησίως, αλλά αυτή είναι μέση τιμή. Είναι απώλεια εισοδημάτων, είναι φθορά των εργαλείων, είναι εργατοώρες για να κάτσουμε, να φτιάξουμε, να μπαλώσουμε τα δίκτυα. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι παρουσιάστηκαν ειδικά εργαλεία με στόχο τη μείωση του πληθυσμού των εισβολικών ειδών, τα οποία αποτελούν σοβαρή απειλή για την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον. Εδώ έχουμε ένα ειδικό παραγάδι, το οποίο έχει κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που βοηθάνε ώστε να μην κόβει τα παράμαλά του ο λαγοκέφαλος. Έχουμε δει λοιπόν στις δοκιμές μας ότι ο λαγοκέφαλος δεν το κόβει το παραγάδι και μάλιστα είναι αρκετά επιλεκτικό, δηλαδή πιάνει κυρίως λαγοκέφαλο. Είναι λίγο πιο ακριβό από τα άλλα παραγάδια, αλλά αυτό πιστεύω ότι αν αποφασίσει η πολιτεία να δώσει χρήματα στους ψαράδες για να πιάνουν λαγοκέφαλο, μπορεί να τους εφοδιάσει και με τέτοιου είδους εργαλεία. Μα αυτές οι παγίδες είναι ειδικές για λεοντόψαρα, δηλαδή τα λεοντόψαρα πηγαίνουν στη σκιά συνήθως και κάθονται από κάτω από εδώ από το σκιασμένο μέρος και όταν θέλει να το σηκώσει ο ψαράς, το σηκώνει από πάνω και κλείνονται μέσα τα λεοντόψαρα. Με αποτελέσματα που μπορούν να έχουν άμεση εφαρμογή για την προστασία του περιβάλλοντος και για την προστασία της αλιευτικής παραγωγής, όπως ειδικά εργαλεία που επιλεκτικά συλλαμβάνουν το λαγοκέφαλο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για το επόμενο και το μέλλον των ψαράδων, των αλιέων, της παράκτειας αλίας. Ξέρουμε ότι έχουν πληγεί αρκετά και νομίζω ότι η πολιτεία, εκτός από τη στιγμή που υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα, θα πρέπει τώρα το επόμενο βήμα να τα αξιοποιήσει και να δούμε πώς θα γίνει ο περιορισμός του λαγοκέφαλου. Με φόντο τα νέα εργαλεία, ψαράδες διεκδικούν από το Υπουργείο μέτρα στήριξης του κλάδου με στόχο τη μείωση του πληθυσμού των τοξικών ψαριών, όπως συμβαίνει και στην Κύπρο. Ζητάμε να μας βοηθήσουν, να μας δώσουν κίνητρα, να ξεκινήσουμε, να αλλιεύουμε και να μειώσουμε τον πληθυσμό των λαγόψαρων. Πρόκειται για το πρόγραμμα Lion Hair, το οποίο αφορά την ανάπτυξη καινοτόμων μέτρων καταγραφής, χαρτογράφησης και περιορισμού των εισβολικών ειδών, λαγοκέφαλου και λεοντόψαρου στις ελληνικές θάλασσες, με τους ομιλητές να αναφέρονται σε αποτελέσματα της έρευνας που διήρκησε 3 χρόνια. Μάθαμε με τη χαρτογράφησή τους πώς επεκτείνονται, πού είναι πιο άφθονα, πού είναι λιγότερο. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε να αναπτύξουμε κάποιες μεθόδους που φαίνεται ότι μπορεί να δουλέψουν στο να μειώσουμε τους πληθυσμούς τους και τέλος ότι έχουμε μια ξεκάθαρη πλέον εικόνα το τι πραγματικά επιπτώσεις αυτά τα είδη έχουν στην αλία, ειδικά οικονομικές επιπτώσεις, το οποίο μπορεί να βοηθήσει για να αξιοποιηθούν αυτά τα ευρήματα για διαχειριστικά μέτρα.